Παράσταση διαμαρτυρία στη διεύθυνση τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση πραγματοποίησαν σήμερα εκπαιδευτικοί του νομού Τρικάλων, έχοντα και τη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΟΛΜΕ, που ήδη είχε κηρύξει τρίωρη στάση εργασία από τι 11 το πρωί έω τι 2 το μεσημέρι. Αιτία για τη διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών αποτέλεσε η διαδικασία δίωξη του συναδέλφου του κ. Θεόδωρο Μούτου, καθώ όπω κατήγγειλαν εξέφρασε τι θέσει τη Ομοσπονδία για το ζήτημα τη αυτοαξιολόγηση. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Εγώ δηλώνω και όλο το συνδικαλιστικό κίνημα και η ΟΛΜΕ και η ΕΛΜΕ, οι οποίοι μας συμπαρίζονται, αλλά και οι συνάδελφοι οι οποίοι παραβρίσκονται εδώ, ότι αυτό είναι δίωξη, είναι φήμωση, είναι τρομοκρατία και αποσκοπούν στο αύριο. Γιατί το αύριο είναι δύσκολο. Τα μέλη του συνδικαλιστικού οργάνου των καθηγητών παρέθεσαν συνέντευξη τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με τον Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ κ. Νίκο Παπαχρήστο να ζητά τον άμεσο τερματισμό της δίωξης του κ. Μούτου, καταδικάζοντας παράλληλα την απόφαση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων. Θεωρούμε ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες. Είναι στην πραγματικότητα κίνηση σε βάρος του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο συνάδελφος δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να εκφράσει τις απόψεις του κλάδου σχετικά με το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ηρεμία στο σχολείο που υπηρετεί ο συνάδελφος και αυτό θα γίνει εάν ο προϊστάμενος διεύθυνσης αναλάβει τις ευθύνες του και προχωρήσει στη λήξη της πειθαρχικής δίωξης.